Οι τραγικές εικόνες με τα λύματα στο καρτερό, όπως ανέδειξε η Crete TV μέσα από δεκάδες ρεπορτάζ, κινητοποίησαν την περιφέρεια Κρήτης, η οποία συγκάλεσε σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ανοίγοντας την βεντάλια του προβλήματος σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων, προκειμένου να μπει φραγμός στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρά το ότι έγινε με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, γιατί όπως είναι γνωστό δεν έχω την αρμοδιότητα αυτήν, ούτε καν η περιφέρεια έχει το σύνολο της ευθύνης για αυτά τα θέματα, είναι κυρίως δημοτικό πρόβλημα, με την έννοια ότι η ΔΕΙΑ είναι η υποδοχή των λιμάτων. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που ανέδειξαν το θέμα και προκάλεσαν και εμάς. Στη διάρκεια της σύσκεψης που συγκάλεσε ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, αναδείχθηκαν πτυχές του προβλήματος με φορείς να ανταλλάσσουν απόψεις γύρω από την ανεξέλεγκτη ρήψη λιμάτων, επισημαίνοντας παράλληλα τα αγκάθια και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι θέτουν ζητήματα βελτίωσης και εξυγχρονισμού των βιολογικών καθαρισμών. Να γίνουν κάποιοι εξτρά βιολογικοί υποδοχής λιμάτων για να μπορούν να παίρνουν τα λίμματα από τα βυτεία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα παίρνουν όλα τα λίμματα. Και στο Ηρακλείο και στο Χερσόνησο. Στο Χερσόνησο παίρνει 10 βυτεία την ημέρα, δεν παίρνει άλλα. Δεν αρκούν οι εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών των Δήμων να αντέξουν το φορτίο αυτό. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν διευκολύνονται οι εργασίες των ανθρώπων που προσφέρουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες, δηλαδή το ωράριο υποδοχής των λιμάτων δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί. Πρέπει να βρούμε λύση. Δηλαδή αναγκάζεται ο βιτιοφορέας να φύγει από τις Μοίρες, ξέρω εγώ, ή έχουμε και περιστατικά από τον Άγιο Νικόλο, για να έχετε να αδειάσει το Ηράκλειο. Καταλαβαίνετε ότι το χάσιμο του χρόνου, οι αποστάσεις, τα τέλη τα οποία είναι αναγκασμένος να πληρώσει και όλα αυτά, οδηγούν καμιά φορά κάτω από την πίεση της δουλειάς σε παράνομες αυτές πράξεις. Αυτά λοιπόν κοιτάζουμε να βρούμε τα αίτια και να τα περιορίσουμε στο ελάχιστο. Μεταξύ άλλων προτάθηκε η ηλεκτρονική παρακολούθηση των βιτιοφόρων, ώστε οι αρμόδιοι να διαθέτουν εικόνα της διαδρομής των λιμάτων, προκειμένου να μπει φρένο σε τυχόν ενέργειες μόλυνσης του περιβάλλοντος. Να γίνει μια ηλεκτρονική παρακολούθηση των οχημάτων, όπως γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή φέτο με τα οχήματα τα οποία ψεκάζουν για τα κουνούπια, ούτως ώστε να βλέπουμε τη διαδρομή κάθε βιτιοφόρου από την ώρα που ξεκινάει, που παραλαμβάνει και αν παρεκκλίνει τις πορείες του. Θα κινηθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και θα ακολουθήσουμε όπως ακολουθεί η εφορία τη διαδρομή του χρήματος, τη διαδρομή των λιμάτων. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια. Εμείς είχαμε κάνει κάποιο σωματείο και το θέσαμε αυτό το θέμα για να γίνουν αυτά, αλλά δυστυχώς η πολιτεία έπεσε απάνω μας και δεν μας άφησε δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Αναφορικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή του Καρτερού, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης με φόντο το πόρισμα φωτιά, όπως δήλωσε ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης. Το πόρισμα λέει ότι είναι αποζωικά απόβλητα. Το συμπέρασμα που έχει όμως βγει είναι ότι δεν ήταν από τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής.